Στον κύριο Κώστα Δημητρίου, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας. Καλημέρα σας, πρόεδρε. Καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα. Νομίζω ότι εσείς εκεί που ζείτε στη Γερμανία και οι Έλληνες μαζί με τους άλλους Γερμανούς και τους άλλους πολίτες της χώρας, έχετε δεχθεί μέχρι τώρα τις περισσότερες οδηγίες και έχετε ακούσει και από τον Σόλτς και από τους άλλους υπουργούς τα περισσότερα έτσι μέτρα που θα πρέπει να παίρνετε για εξοικονόμηση της ενέργειας. Δώστε μας ένα κλίμα. Ναι, καταρχήν εδώ πέρα έχουμε όλη την αγωνία το τι θα συμβεί. Υπάρχει αυτή τη στιγμή στο δεύτερο επίπεδο συναγερμού από τους τρεις που έχουν στη Γερμανία για το θέμα του φυσικού αερίου. Η αγωνία είναι το τι θα πράξει ο Πούτιν αν όντως μεταφέρει φυσικό αέριο από τους αγωγούς που έχουν σταματήσει αυτή τη στιγμή για επισκευές. Για τον Nord Stream 1 λέμε τώρα. Ναι, που... ναι. Ο άλλος ναι. Συνδέθηκε αλλά δεν λειτουργήσε ποτέ. Στήχησε 8 δισεκατομμύρια, είναι συνδεμένος, είναι όλα έτοιμα, έχουν γίνει τα τεστ, αλλά δεν λειτουργήσε λόγω του πολέμου. Ο δεύτερος που θα έδινε ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες. Σε πολύ καλές τιμές. Αυτό ήταν, ότι η Γερμανία που χρειάζεται τεράστιες ποσότητες, και όχι μόνο η Γερμανία, από τη Γερμανία παίρναν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μέσω του αγωγού ερχόταν τεράστιες ποσότητες, εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, σε ανταγωνιστικές τιμές. Όλοι εφησυχασμένοι θεωρούσαν ότι επειδή υπάρχει αυτή η αλληλεξάρτηση, δεν θα προβεί ο Πούτιν σε ακραίες ενέργειες και όλα καλά. Δυστυχώς δεν ήταν έτσι το τελικό σενάριο. Αυτή τη στιγμή καταρχήν έχουμε τον υπεύθυνο της αρχής για το φυσικό αέριο, τον πιο υπεύθυνος, που λέει ότι πρέπει να βάλουμε στην άκρη αρκετά χρήματα για να μπορέσουμε να πληρώσουμε το χειμώνα φέτος τριπλάσιες τουλάχιστον τιμές από ό,τι πληρώσαμε πέρσι. Δηλαδή μιλάμε για σημαντικά ποσά. Δηλαδή αν πλήρωνες γύρω στα 1.500-2.000 ευρώ για τέτοιες τιμές για θέρμανση, γιατί εδώ στην Γερμανία η θέρμανση επιτοπλίστων γίνεται με φυσικό αέριο και το θερμό νερό. Δηλαδή η θέρμανση και ζεστό νερό είναι από... Όπως και στην Ελλάδα σε αρκετά νοικοκυριά. Ναι, γιατί είναι συνδεμένα. Ακριβώς. Με το φυσικό είναι το πιο εύκολο, το πιο φθηνό και εννοείται το πιο καθαρό. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει, υπήρξε σχεδόν απαγορευτικό για το πετρέλαιο, γιατί παίρνει το περιβάλλον είναι βρώμικο, για διάφορους λόγους. Ναι. Ακριβώς. Όπως και ο λιγνίτης. Ήταν... Ακριβώς, και το φυσικό αέριο, που σημαίνει όμως ότι τριπλάσεις τιμές, και το χειρότερο ακόμα δεν είναι μόνο οι τιμές, που είναι φυσικά ένα πολύ μεγάλο κακό, το χειρότερο ακόμα είναι ότι δεν θα υπάρχουν οι ποσότητες. Η Γερμανία χωρίς τον αγωγό, χωρίς τον αγωγό δεν υπάρχουν διότι, οι ποσότητες. Διότι, κύριε Δημητρίου, ο μεγάλος εφιάλτης πια δεν είναι πόσο ακριβό θα είναι το αέριο το χειμώνα, είναι αν θα υπάρχει αέριο το χειμώνα. Ακριβώς. Και τα δύο είναι. Όχι, το δεύτερο είναι πιο εφιαλτικό από το πρώτο. Ναι. Αυτό είναι και για, όχι μόνο για τους πολίτες για τη θέρμανση του χειμώνα, αλλά και για τη βιομηχανία, η οποία είναι καταστροφικά σενάρια με εκατομμύρια ανέργους. Όλη η βιομηχανία εξαρτάται πίσω από το φυσικό αέριο, γι' αυτό και με τους αγωγούς ήταν όλοι φτυχασμένοι και ερχόταν σε φτηνή τιμή. Τώρα, όλα καλά. Διάβασα η Γερμανία ότι... δεν έχει καταστάσεις για υγροποιημένο, το οποίο ναι, και για να φυσικά δεν υπάρχει. Αποθηκευτικό χώρο. Ναι. Δεν έχει καν καταστάσεις να δεχτεί. Τώρα θα ξεκινήσουν να φτιάξουν, γιατί όλα ήταν με τον αγωγό, όλα καλά. Μάλιστα. Για να καταλάβετε σε τι σημείο είμαστε, δεν έχουν εγκαταστάσεις, τώρα θα αρχίσουν, που σημαίνει θέλουν 2-3 χρόνια να φτιάξουν, όπως έχουμε εμείς στην Ελλάδα. Όπως καταλαβαίνετε, παρόλα αυτά και αυτό δεν θα υπαρκούσε, γιατί η Γερμανία χρειάζεται τεράστιες ποσότητες. Και το άλλο μεγάλο ζήτημα είναι ότι δεν είναι τυχαίο που κάνει αυτό το πράγμα τώρα ο Πούτιν, γιατί τώρα δεν είναι γεμάτες οι δεξαμενές, που σημαίνει ότι αν το τώρα σταματήσει. Σωστό, θα έχει πρόβλημα. Άρα, τι θα πρέπει εσείς, τι σας λένε ότι πρέπει να αρχίσετε να κόβετε? Να κάνουμε εξοικονόμηση, τουλάχιστον 30% ο καθένας. 30% ο καθένας. Ναι. Πώς θα το κάνουμε, ή αλλιώς, που προσωπική μου άποψη είναι ότι θα υπάρξει αναγκαστικά κάτι σαν δελτίο στο τέλος, γιατί κάπως πρέπει να μοιραστεί το λίγο που θα υπάρχει. Μάλιστα. Δεν θα φτάσει. Εάν το σταματούσε το χειμώνα τον Νοέμβριο, λένε οι ειδικοί, δεν θα είχαν πρόβλημα, θα έβγαινε ο χειμώνας. Γιατί θα είχαν γεμίσει αποθήκες. Ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι κρίσιμο, γιατί θα βγούμε μέχρι τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο, δεν φτάνει παραπάνω, υπάρχει πρόβλημα. Βέβαια. Και γι' αυτό τώρα θα το σταματήσει. Εσείς,
Κύριε Δημητρίου, τι έχετε, τι επιχείρηση έχετε, έτσι για να το δούμε και στη ζωή σας πώς. Εγώ είμαι, δουλεύω στο πανεπιστήμιο. Α, στο πανεπιστήμιο, μάλιστα, ωραία. Στο σπίτι σας λοιπόν, ακόμη καλύτερα, που είστε και... Ναι, φυσικό αέριο. Φυσικό αέριο, τι λογαριασμός πληρώνατε πριν από την κρίση? Κοιτάξτε να δείτε, ο λογαριασμός, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν γύρω στα, για το φυσικό αέριο, ναι, γύρω στα 1200-1300. Όχι το μήνα, εκεί. Όλο το χρόνο. Για όλο το χρόνο, ναι, για όλο το χρόνο. Και ανάλογα τώρα το τι και, αν είναι βαρύς ο χειμώνας ή ελαφρύς, δηλαδή. Μάλιστα. Γιατί ανάλογα την κατανάλωση, τώρα ήδη έχει αυξηθεί. Εμείς, ναι, όμως τα καθαριστικά τα παίρνουμε μια φορά το χρόνο, εμένα έρχονται τέλη του χρόνου. Μάλιστα. Που σημαίνει τότε θα δω ότι, γιατί σε εμάς γίνεται μια φορά το χρόνο. Ναι, 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 ναι. Μια φορά το χρόνο γίνεται η καταμέτρηση, όχι όπως εδώ κάθε τρίμηνο, τετράμηνο. Μάλιστα. Κάθε μια φορά το χρόνο γίνεται η καταμέτρηση και εκεί πληρώνεις τη διαφορά ή παίρνεις πίσω αν κατανάλωσες λιγότερο. Μάλιστα. Από αυτά που έβινε στο μήνα. Δηλαδή, αν πληρώνεις το μήνα, ας πούμε, 150 ευρώ παράδειγμα, 140. Ναι. Στο τέλος γίνεται καθάριση ή δίνεις παραπάνω αν κατανάλωσες, αλλά αυτά πλέον δεν φτάνουν. Οι ειδικοί λένε ότι αυτά τουλάχιστον θα φτάσουμε στο τριπλάσιο στους επόμενους μήνες, δεν φτάνουν με τίποτα. Πάντως είστε τυχεροί, θέλω να σας πω, γιατί εσείς πληρώνετε 1200 ευρώ το μήνα, εμείς εδώ πληρώνουμε 300 το μήνα. Το χειμώνα που μας πέρασε. Ναι, αυτό. Okay. Αλλά αυτό όμως είναι για όλο τον χρόνο. Δηλαδή, υπολογίστε χοντρά γύρω στα 1500 για ένα σπίτι κανονικό. Ναι, σας λέω ότι εδώ στην Ελλάδα. Το χειμώνα που μας πέρασε, πληρώναμε 300 το μήνα για ένα σπίτι. Μόνο για φυσικό αέριο. Μόνο για φυσικό αέριο. Okay. Όχι. Εκεί, κοιτάξτε να δείτε το προτέρημα που έχουμε να το ξέρουν, να το μάθουν και οι ακροατές σας, που δεν καταλαβαίνω εγώ στη χώρα μας, είναι ότι εμείς δεν έχουμε τη ρήτρα, ευτυχώς. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ρήτρα αναπροσαρμογής, ναι. Ναι, μα εκεί κλείνουμε ένα συμβόλαιο με μια εταιρεία, μπορείς να επιλέξεις, ή τις δημοτικές, έχει πολλές δημοτικές των Δήμων εταιρείες, ή ιδιωτικές τελείως, δεν έχει σημασία, ή μόνο παρόν, ναι, που μάλιστα δεν έχουν δικό τους, αλλά κάνουν μόνο τον παρόν. Κλείνεις ένα συμβόλαιο σε μια αλφα τιμή, είτε φυσικό αέριο είτε ηλεκτρικό, το οποίο στη Γερμανία είναι επίσης πολύ ακριβό, αλλά έτσι είναι λόγω των άλλων φόρων που έχουν για ανανεώσιμες πηγές, αλλά τέλος πάντων κλείνεις και έχεις το ποσό, το ξέρεις για έναν χρόνο. Πόσα θα πληρώνεις, σταθερά, και στο φυσικό αέριο και στο ρεύμα. Ναι. Εάν στη λήξη του χρόνου γίνει αύξηση, πριν το 2-3 μήνες πριν να σε ειδοποιήσει, ναι, η εταιρεία, μάλιστα, ότι θα γίνει τάδε αύξηση, αν θέλεις να παραμείνεις, αλλιώς έχεις δικαίωμα να φύγεις. Μάλιστα. Διαδικασίες. Τώρα πια το έχουμε και εδώ στην Ελλάδα αυτό, το δικαίωμα να φεύγουμε κάθε μήνα από μια εταιρεία, ναι, να πάμε, ναι, σε άλλη. Και, ναι. Αλλά η ποινική ρήτρα είναι ότι σου έρχεται κάτι το οποίο δεν ξέρεις από πριν και αυτό δεν μπορεί να γίνει. Εμείς ξέρουμε, εγώ τώρα για μέχρι αυτό, τον Οκτώβριο, ξέρω, ναι, πώς θα πληρώνω. Από εκεί και ύστερα είναι το τι θα γίνει, μάλιστα, το μεγάλο ερωτηματικό. Ναι, ναι, ναι. Πάντως, σε σχέση με εμάς, πληρώνεται πολύ πιο φτηνό φυσικό αέριο. Τουλάχιστον με βάση τον περασμένο χειμώνα. Φυσικό. Είναι πολύ φτηνό. Φαντάζομαι πολύ ότι αυτό οφείλεται στο φτηνό. Η Γερμανία είχε φτηνό και ακριβώς, η βιομηχανία ακριβώς, και τα σπίτια, ναι, σε σχέση. Μα η επιλογή της Μέρκελ με τον ακριβώς Πούτιν είναι αυτή. Να είχε φτηνό φυσικό, ναι, αέριο. Αλλά βέβαια, ναι, τώρα. Μα και η λογική ήταν ότι όταν τους λέγανε στους Γερμανούς, στην κυβέρνηση, την κυρία Μέρκελ, να μην εξαρτάται από τη Ρωσία, οι Αμερικανοί και οι υπόλοιποι από τη Ρωσία, το αυτό ήταν ότι αλληλοεξαρτώμαστε, ότι και αυτοί εξαρτώνται από εμάς τα χρήματά μας, εμείς εξαρτώμαστε, άρα έτσι τον κρατάμε. Το ένα χέρι είναι βιτάλο. Χέρι, ναι, 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 ναι. Έτσι και δεν θα το γίνει σούπερ μάρκετ, κύριε Δημητρίου, τα αράφια, τώρα τι γίνεται, πόσο τις 100? Έχουν ανέβει θεωρητικά στο 9% το επίσημο, αλλά ανεπίσημο η αίσθηση που έχουμε είναι πολύ περισσότερο. Mm. Στα τρόφιμα είναι γύρω στο 15-20%. Ανεβαίνουν συνέχεια από εβδομάδα σε εβδομάδα. Ναι. Μια που είπατε πριν και για το ρεύμα, τι ρεύμα πληρώνετε αλήθεια? Το ρεύμα έχει φτάσει, ήταν πριν πιο ακριβό από τη χώρα μας. Δηλαδή ένας διμηνιαίος λογαριασμός πόσο σας έρχεται? Η κιλοβατόρα είναι γύρω στα, οι καινούργιες, ναι, τα καινούργια συμβόλαια είναι γύρω στα περίπου 35 και συν σεν το κιλοβατόρα. Μάλιστα. 35 λεπτά η κιλοβατόρα. Τα παλιά είναι πιο φτηνά, αλλά σταδιακά αυξάνουν. Μάλιστα. Το ρεύμα ήταν επίσης σε μένα με αρκετή κατανάλωση, γύρω στις 6.500 κατανάλωση, ναι, κιλοβατόρες, δυστυχώς, ναι, δεν ξέρω γιατί. Γύρω στα 1.500. Επιδοτήσεις έχετε από το κράτος?
Πληροτήσεις έχουν οι οικονομικά ασθενέστεροι, κάποιο είδους κοινωνικής προθέσης, οι οποίοι πληρώνουν τους λογαριασμούς κτλ. Αλλά μάλιστα, εκεί πρέπει να μην έχεις εισοδήματα. Σου πληρώνει το ενίκαιο, μάλιστα, όταν δεν είσαι άνεργος, σου πληρώνει το ενίκαιο. Οι υπόλοιποι δεν έχετε μέχρι στιγμής. Όχι, οι υπόλοιποι που εργάζονται. Τα πληρώνετε από την τσέπη σας. Μόνο αυτοί που δεν έχουν εισόδημα. Αυτοί και όμως το κράτος πληρώνει. Δεν αφήνει κανέναν στον δρόμο. Ναι, ναι, αυτό είναι σημαντικό. Το υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει καθόλου εισόδημα. Ναι. Ναι, δεν έχει καθόλου εισόδημα. Πληρώνει το ενίκιο, τη θέρμανση, το ηλεκτρικό και ένα επίδομα γύρω στα 500 ευρώ το άτομο το μήνα. Πολύ ωραία. Κύριε Δημητρίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κουράγιο και στη Γερμανία και εδώ και παντού. Παντού. Και παντού λοιπόν, να δούμε το χειμώνα. Και μέχρι τότε να κάνετε ωραίες διακοπές και στην Ελλάδα. Παρακαλώ, πέστε. Κάτι τελευταίο, ότι σήμερα αναμένεται η πιο θερμή μέρα του χρόνου, 40 βαθμούς. Και στη Γερμανία, μάλιστα. Μιλάμε για κλίμα, ναι. Αλλάξαν οι εποχές. Πω, εκεί δεν έχετε όμως κλίμα air condition. Όχι, αυτό είναι το μεγάλο θέμα, ότι τα κλιματιστικά τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί. Βέβαια, δεν υπάρχουν βέβαια ούτε σε χτίρια, ούτε σε νοσοκομεία, φυσικά, ούτε ελάχιστα. Ναι, αφού δεν τα χρειάζονταν οι άνθρωποι. Ναι. Ωραία. Τώρα είναι, έρχονται. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δημητρίου. Καλημέρα σας. Καλημέρα.